Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, Πατήρ, έχουμε χρόνια πολλά για Χριστός Ανέστη. Έχω την κυρία Παπλίδου από το Αλεξάνδρου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Μας έδωσε ένα ρυθμολόγιο. Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Παπλίδου? Εξήγηση, οπότε τα συμπληρώνουμε και τα δίνουμε στον Πολυχρόνιο. Ευχαριστούμε. Πρώτη Εκκλησία. Έχουμε δύο-τρία θεματάκια. Καταρχήν να κάνουμε μια ανακοινώση. Το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ γίνεται στην Καλλιτική, στο ξενοδοχείο Πόρτο Καράς, 7, 8 και 9 Μαΐου. Όποιος από τους δημοτικούς συμβούλους συναδέλφους θέλουν να πάνε, μπορούν να πάνε. Αυτή που είναι στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, τα πάνε καλύπτεται από την ΠΕΔ. Οι υπόλοιποι δημοτικοί συμβούλοι οι οποίοι θα θελήσουν να πάνε, οι δαπάνες τους καλύπτεται από το Δήμο. Η ημερήσια αποζημίωση είναι 30 ευρώ και το ξενοδοχείο είναι 40 ευρώ. Χιλιομετρική απόσταση, αν θα πάτε με αυτοκίνητο φυσικά, είναι 15. Κάτι άλλο, αν θέλετε να ρωτήσετε, δεν ξέρω, αυτή είναι η διαδικασία η οποία θα πρέπει να πάρετε απόδειξη από το ξενοδοχείο για να μεταφέρετε μετά στον γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου όσοι θα πάνε για να πληρωθούν. Υπάρχει τώρα κανένα ερώτημα? Όχι. Μπορείστε. Ναι, έχουμε κάποια πρώτη υπηρεσία να τα πούμε και μετά να υποβάλλουμε ερωτήσεις ή οτιδήποτε θέλετε. Όπως γνωρίζετε όλοι, η κοινή πράξη του μοναδικού περιεχομένου είναι η δέσμευση για τα πανελληνικά υπόλοιπα των Δήμων και βασικά για τον Δήμο Πέρας, το Δήμο που σε έχει προβλήσει. Καλησπέρα σας. Με μία ακόμη. Καλησπέρα σας. Με μία ακόμη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ευνηδίασε την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση και αυτή τη φορά εντελώς απολυτοποίητα και χωρίς καμία προεργασία ζητάει από τους Δήμους να επιστρέφουν στην Τράπεζα της Ελλάδος το περίσσεμα των ταμιακών του διαθέσιμων. Τώρα, το περίσσεμα είναι κάτι το οποίο σηκώνει αρκετή συζήτηση και νομίζω ότι θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα εδώ. Το θέμα αυτό έχει δύο σκέψεις. Πρώτα απ' όλα είναι μέγα ηθικό και πολιτικό ζήτημα και φυσικά είναι και ουσιαστικό ως προς τη λειτουργία μας. Γιατί είναι πολιτικό? Γιατί πρώτον, η αυτοδιοίκηση, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι το τελευταίο χειρό για την εξυπηρέτηση, την υποστήριξη των συνδημοτών μας και την παροχή αλληλεγγύης, ευνηδιάζεται με μια μη δημοκρατική περιεχομένου ενέργεια και στέλνει από τους Δήμους τα ελάχιστα που τους έχουν απομείνει, διότι την τελευταία πενταετία η αυτοδιοίκηση στο όνομα του περιορισμού των δαπανών, του εξορθολογισμού των δαπανών, της μείωσης του δημόσιου χρέους έχει πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα. Κανένα άλλο Υπουργείο δεν, σε κανένα άλλο Υπουργείο δεν έχει υπάρξει τέτοια μείωση όση έχει γίνει στην αυτοδιοίκηση. Και φυσικά έγινε από μια κυβέρνηση που μέχρι πρότινος στυλίτευε ανάλογες τέτοιους ενέργειες, επικαλούμενοι φυσικά δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι μόνο η αυθαιρεσία της ενέργειας αυτής, είναι και η κατάλυση της έννοιας του αυτοδιοίκητου
το Δήμο. Υπάρχει όμως εκτός από το πολιτικό και ένα πρακτικό ζήτημα. Παρόλο που η πληροφορική είναι ένα εργαλείο της καθημερινότητας, ωστόσο το δημόσιο με την ευρύτερη του έννοια δεν έχει καταρθώσει ακόμη. Ούτε ευέλικτο να είναι, ούτε να απλοποιήσει τις διαδικασίες του και φυσικά δεν μπορεί να ξεφύγει από τη γραφειοκρατία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα δυσχεράνει μια τέτοια ενέργεια την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Εδώ φτάνουμε στο σημείο είναι ειλικρινά αστείο να έχουμε πολλές φορές λεφτά, ταμιακά διαθέσιμα δηλαδή, και να μην μπορούμε να πληρώσουμε. Όσο μάλλον τώρα που θα είμαστε υποχρεωμένοι διαρκώς να ζητάμε αποδέσμευση χρημάτων, καταλαβαίνετε ότι η λειτουργία του Δήμου θα γίνει ακόμη δυσκολότερη. Δεν θέλω να μιλήσω έτσι με συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά υπάρχουν συναλλαγές, οι οποίες δεν μπορούν να περιμένουν. Και φυσικά, πρώτα απ' όλα μιλάμε για την μισθοδοσία των υπαλλήλων. Για την μισθοδοσία που είμαστε υποχρεωμένοι έτσι να έχουμε διαθέσιμα μέχρι 2 μήνες μπροστά. Έρχεται τώρα αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και κάνει μια αναφορά σε υπόλοιπα 15 μέρου και φυσικά το περίεργο είναι γιατί έρχεται αυτή εδώ η πράξη με αναδρομική ισχύ από μια ημερομηνία του Μαρτίου. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξηγηθεί. Φυσικά, εάν το επιβάλλει εθνική ανάγκη, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς ότι θα πρέπει να συνεισφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Γιατί στους δύσκολους καιρούς, πολλοί Έλληνες έχουν συμβάνει. Να θυμηθούμε δηλαδή τον εθνικό αγώνα του 1821 και την γνωστή ιστορία με την Ψωροκόστενα, μια γυναίκα που ζητούσε ελεημοσύνη στο Ναύπλιο και που ήθελε από αυτά που μάθαινε από την ελεημοσύνη να τα δώσει για τη σωτηρία της πατρίδος. Πόσο μάλλον λοιπόν όταν εμείς διαχειριζόμαστε και κρατικό χρήμα, αλλά ένα ξεκάθαρο παιχνίδι επιβάλλει, αν μη τι άλλο, έναν ειλικρινή διάλογο. Έναν διάλογο ο οποίος θα καθορίσει και τους κανόνες, επιτρέψτε μου να πω, αυτού εδώ του δανεισμού. Δηλαδή, για πόσο χρονικό διάστημα θα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε θεσμευμένα τα χρήματά μας και φυσικά με ποιο τρόπο θα γίνεται η εκροή όταν θα υπάρχει ανάγκη εκταμείευσης. Τώρα όσον αφορά το δικό μας το Δήμο, επειδή ήμασταν από αυτούς τους Δήμους έτσι που το ξεκίνημα της καλλικρατικής περίοδου είχαμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε μέσα στην πρώτη δεκάδα των υπερχρεωμένων Δήμων. Έχουμε κατορθώσει, αν μη τι άλλο, να λειτουργούμε με αξιοπρέπεια και
και με συνέπεια απέναντι τους εργαζόμενους πρώτα απ' όλα και στους προμηθευτές κατά δεύτερο λόγο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό για μας αυτό, διότι δεν έχουμε, τουλάχιστον την παρούσα χρονική στιγμή, περισσέματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε άποψη. Πρώτα απ' όλα για αυτό το πολιτικό ζήτημα έτσι δημιουργήθηκε και κατά δεύτερο λόγο για λόγους αλληλεγγύης απέναντι στους υπόλοιπους 324 μήνες. Η θέση μας έχει εκφραστεί, η θέση δηλαδή της αυτοδιοίκησης και μέσα από τα συμβουλικά όργανα, μέσα από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν γίνει και σίγουρα έχετε ενημερωθεί κάποιες ενέργειες αυτήν την εβδομάδα, όπως συνάντηση αντιπροσωπείας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων με τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Μάρτα, αλλά και μόλις προχθές με τον Πρωθυπουργό. Έχουν μπει κάποια ζητήματα, όπως της εξαίρεσης των ανταποδοτικών τελών από αυτήν εδώ την διαδικασία, κάτι που σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον έχει γίνει αποδεκτό, και δύο-τρία ακόμη ζητήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμη. Νομίζω όμως ότι επειδή η πράξη αυτή χρονικά συμπίπτει και με το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων του κορυφαίου οργάνου της αυτοδιοίκησης, θα είναι το θέμα της επικαιρότητας στο συνέδριο που θα γίνει 7, 8 και 9 Μαΐου στην Καλκιδική. Νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να ταυτιστούμε με την απόφαση που θα πάρθει στο συνέδριο μας. Ευχαριστώ. Κύριος Καστελίδης. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την ενημέρωση. Ωστόσο, όπως όπως είπε και ο Δήμαρχος, ότι η πληροφορία έχει καθημερινά και σταματάει. Έτσι λοιπόν και εμείς έχουμε πληροφόρηση γύρω από αυτό το θέμα και θα έλεγα και τοποθέτηση. Πριν όμως ξεκινήσω την τοποθέτηση, έστω αυτό το ο κύριος Δήμαρχος ως και στην ρευστότητα ή τα ταμιακά αποθέματα που έχουμε εμείς ο Αντιδήμαρχος μπορεί να μας πει τα ταμιακά αποθέματα που αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Μπορείτε να μας πείτε κύριε Δήμαρχο. Να σας πω. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος φαίνεται με ένα υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο, αλλά για καμιά 25 διαφορετικούς σκοπούς. Ναι, σίγουρα δεν είναι. Όλα θα είναι για κάποιο σκοπό. Αλλά δεν έχουμε τίποτε που να το έχουμε αδειάσει το όλα, είναι μέχρι τον 1,5 εκατομμύριο να διαλυθεί κάπου. Δεν είναι για να. Για να μην πω, δεν αντιζητώ αυτά τα παιδιά, δεν θέλω να μην πω στα αυτό είναι το σημερινό ταμείο. Ωραία, προχωράμε. Βέβαια κάποτε βγήκε ένας νόμος, αν θυμάμαι καλά το 1930, και έλεγε ότι η Αγιολάδη, θα αποκτήσει την σε κυβέρνηση τότε, το 1930, έλεγε ότι πρέπει να συνεισφέρουν στις δύσκολες στιγμές που έχει η πατρίδα μας. Σε διαφορετική περίπτωση αυτή που δεν θα συνεισφέρουν και δεν θα περιμένουν στο κράτος, δεν θα έχουν δουλειά μας συμμετοχή σε δημόσια έργα. Αυτό ως προς το ξεκίνημα της κυβέρνησης ότι δεν πρέπει να πιάσει μόνο τους Δήμους στα νοσοκομεία και κάτι άλλες φορές, αλλά έπρεπε να μπει, θα έλεγα ακόμα και στις ΕΚΟ, κάτι που δεν το ακούσει. Γιατί υπάρχει μια διαφορετική νομοθεσία. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουν, η πατρίδα μας περνάει δύσκολα χρόνια. Εδώ και μια πενταετία έχει μπει σε οικονομική ασφυξία. Δεν θα κάνουμε σήμερα ανάλυση για το ποιος θέλει και τι πρέπει να γίνει για τα οικονομικά των μετά αρθοβαθμού.
γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Ωστόσο, μας δίνει την ευκαιρία να εκφράσουμε την άποψή μας γύρω από το θέμα που προέκυψε τελευταία και αφορά τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων και όχι μόνο. Σίγουρα, υποκριτούμε τις συνέπειες της ΚΕΔΕ ότι έπρεπε να προδιοργηθεί τουλάχιστον την ενημέρωση διάφορα τα τεχνικά μας όργανα πριν την έκδοση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Συμφωνώ με τον Δήμαρχο που είπε ότι έπρεπε να μας ρωτήσουν. Αναγνωρίζοντας όμως την τραγική κατάσταση της χώρας μας και μη έχοντας ιδιαίτερα μηνύματα της εξουσίας όπως την οικονομική αυτοκίνητα ή την ρευστότητα, πρέπει και εμείς να παρακολουθούμε στο πατριωτικό καθήκον μας, δηλαδή να δώσουμε τη συνέντευξή μας για τα ταμιακά διαθέσιμα, αφού κάτι τέτοιο θα ακολουθήσει έστω και προσωπικά τους μέλη τάξη ανθρώπων μας. Με τη δέσμευση βέβαια να μην βάλουν χέρι στα ανταποκριτικά τέλη, στα χρονιακά επιδόματα και προγράμματα των Δήμων και επίσης να είναι σύντομες οι διαδικασίες για την εκταμείευση των ποσών που θα δίνονται από τα διαθέσιμα για τις επίπτωσες ανάγκες μας, καθώς και για τα συμβασιοποιημένα έργα και προμήθειες για τα οποία τεμούν ποινικές τρίτες, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα ούτε με τους εργολάβους ούτε με τους προμηθευτές μας. Και να μπει, όπως ανέφερε και ο κ. Στάνκος, ένα χρονοδιάγραμμα, ένας ορίζοντας του μέτρου αυτού έως πότε. Ας προετοιμάσουμε λοιπόν και εμείς την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης. Ας βάλει πλάτη την πολιτική αυτοδιοίκηση περίοδο και ορθή. Εγώ το βλέπω πρώτα από πατριωτική σκοπιά και τίποτε παραπάνω. Βάζουμε λοιπόν πλάτη να σωθεί πατρίδα. Είδαμε και ακούσαμε τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος πρόσφατα ότι η Εκκλησία θα συμβάλλει με την αξιοποίηση της περιουσίας της στην κρίση της πατρίδας μας και χαιρετίζουμε αυτή την ενέργειά του. Πέρασαν 5 χρόνια συντηρητική λιτότητα και ασφυξία, χωρίς καμία αντίδραση σε κανένα δεύτερο μέτρο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αφαίρεση εισοδημάτων, πόρων και επιχορηγήσεων, χωρίς θέρμανση και χωρίς καμία προοπτική ανάγκαση. Λειτουργούσαν ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως χώρα με εσωτερικό αυτόματο πιλότο. Κάποιοι συμπεριφέρονται λες και βρίσκονται σε άλλη χώρα όταν σε οπειλά αποδέχονται μια νομική απόφαση που καθιστούσε υποχρεωτική την ίδια διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων τους. Συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων προς επίτευξη στόχων του προγράμματος εξυγίασης. Τώρα υπάρχει άλλη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης. Ας δούμε και αυτούς τι θα πράξουν. Όχι όμως αυτή η επιταγή. Το συνέδριο της αρνητικής είναι κοντά και θα την αποφάσει. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ σημαίνει ότι παρά το βαρύ πρόγραμμά του δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω όμως ορισμένα πελανά σημεία ανθρώπων που διαχειρίστηκαν την εξουσία και ιδιαίτερα τα οικονομικά θέματα. Έτσι, με τον τρόπο τους, δηλαδή, έκαναν όλους εμάς να μην πιστεύουμε τους πολιτικούς ταγούς και τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις τους. Παραδείγματος χάρη, είχαμε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση που βιώνουμε όλοι και τρέχουμε το φιλοκάρι μας, έβαζε χρήματα 10.000 έξω γιατί δεν φοβήθηκε. Και αυτός ήταν ο πρώτος την τάξη του πώς τα οικονομικά για να αναφέρει αυτήν την ανάγκαση. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί από τη μία να δίνουμε άδειες αμαρτιών σε κάποιους και από την άλλη να κοιτάμε να μην δώσουμε πλάτη στην κρίσιμη πατριωτική στιγμή που βρίσκεται η πατρίδα μας. Δηλαδή υπάρχουν λίστες χωροφυγικές που είναι στα συντάγια, δεν ξέρω ποιο συντάγια είναι. Υπάρχουν τον άντρα στην παλιά. Επιτέλους δεν θα αναδώσουν και αυτή σήμερα ποιος διαχειρίστηκε αυτά τα χρήματα και πού πήγαν και πού πηγαίνουν και πώς έχουν έξω. Άρα λοιπόν, εμείς δεν θα κάνουμε το πρόβλημα που κάνουν οι άλλοι. Θα στηρίξουμε εκεί που χρειάζεται. Αλλά όχι λευκή επιταγή όπως παραδέχομαι. Δεν θέλουμε και δεν επιθυμούμε ούτε τον ξαφνικό θάνατο της χώρας μας με τη ρήξη που πάνε να κάνουν κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση, αλλά ούτε και τον αργό θάνατο με την υποταγή στο διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να τις πει εδώ και τώρα και να δίνουν στην κυρία πολιτεία στην κυβέρνηση. Εγκατακλείδη. Ναι, να κάνουμε πράξη και να δώσουμε πλάτη στην κυβέρνηση γιατί βρίσκεται η χώρα μας σε δύσκολη θέση. Όχι όμως με τον τρόπο με τον οποίο έτσι να κάνει συζήτηση με τα θεσμικά μας όργανα, να μην αποκλείσει τα αποδοτικά τέλη, να μην αποκλείσει τα προνοιακά προγράμματα, να μην αποκλείσει τις συμβασιοποιημένα έργα και προμήθειες και να μας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα άμεσης ταμίευσης των άμεσων και επιτακτικών αναγκών.
τις οποίες έχει υποκάθετα με αυτή την προϋπόθεση, ναι, στηρίζουμε τα διαθέσιμα να πάρει στην τράπεζα σε διαφορετική περίπτωση, εάν δεν δεσμευτεί. Για όλα αυτά που είπα εγώ και που ανέφερε ο Δήμαρχος από τις μάτια που ανέφερε, τότε δεν έχει νόημα να λέμε πατριωτικούς όρους προλογικής εδώ, ούτε θέλω να γίνω βασιλικότερος του βασιλέως, αλλά επιτέλους δεν θα συγκεκριμένει μία ακόμη και της άλλης. Δηλαδή, ναι, να δώσουμε ευκαιρία την κυβέρνηση να διαχειριστεί στους 2-3 μήνες όσο έχουμε τον Ιούλιο και να μην διακάθουμε με ένα συγγνώμη ή φταίξαμε την προηγούμενη, αλλά να μην μας κάνει και στα παλιά της επαφούς η κυβέρνηση τα θεσμικά όργανα μόνο. Κύριος Καραμαντζάκης. Καλησπέρα για εμένα, που είναι πολλά και σαν αίσθηση όλους. Πάνω σε αυτό το θέμα, πραγματικά έτσι μας συνηθίσει η διαδικασία, γιατί δεν περιμέναμε αυτή την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, την οποία όταν ήταν στην αντιπολίτευση, κατέχουν τις πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου που έγιναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πριν από λίγο καιρό που εκλέχθηκε, άλλα μας είχαν πει. Βέβαια, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τους καταδικάσουμε από το μόνο ότι μια πράξη του νομοθετικού περιεχομένου που έγινε. Τέλος πάντων, μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου δημιουργήθηκε ένα κλίμα αισιοδοξίας σε όλο τον κόσμο, πιστεύω σε όλα και σε όλους τους Έλληνες. Ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση και θέλει, εντάξει, όπως το λέτε, να αναγκαιρθεί. Μέσα στην αισιοδοξία μας. Μέσα στην αισιοδοξία μας. Ο Διευθυντής Παράγοντας, με τον οποίο διαλέγει η κυβέρνηση σήμερα, ο οποίος δεν είναι βέβαια και ο Άγιος, γιατί αν σκεφτούμε τι ακριβώς έχουν κάνει στη χώρα μας, έχουν πολλά τραγικά. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα φόβου σήμερα. Και ποιος είναι ο Διευθυντής Παράγοντας, ο Διευθυντής Νομισματικού Ταμείου, η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας έλεγε από την αρχή, θα καταστραφούμε. Πρέπει να φέρετε το μνημόνιο γιατί αλλιώς θα καταστραφεί. Θέλανε το νόημα. Δεν θα κάνουμε κούρεμα το χρέος, λέγανε εδώ. Γιατί θα καταστραφεί. Μετά από λίγο, αφού ξεφορτώθηκαν τα ομόλογα οι δικές τους εντάξεις και ξεφορτώθηκε ο ελληνικός λαός, κάναν το κούρεμα εις βάρος των ταμείων. Τέλος πάντων, τι να αναφέρουμε. Πολλά είναι τα παραδείγματα τα οποία φέραν στοχοποίηση στην Ελλάδα. Και σήμερα τέλος πάντων αναγκάσαν την κυβέρνηση γιατί πραγματικά τη φίξαν τη δουλειά και όλο το λαιμό. Δεν αφήνουν ούτε να δανειστεί από τις τράπεζες η ελληνική κυβέρνηση, τις αποτρέψει αυτή. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση το τελευταίο μέτρο που έκανε ήταν αυτή η πράξη του ειδικού περιεχομένου να πάρει αυτά τα χρήματα που χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει. Εάν σκεφτούμε και αν πούμε θεωρητικά ότι η πατρίδα μας είμαστε μια οικογένεια, η κυβέρνηση είναι η γονείς, ας πούμε. Εγώ έτσι το βλέπω. Και εμείς η τοπική αυτοδιοίκηση και όλοι οι φορείς είναι τα παιδιά. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πιάνει για τον λαιμό να στεγαλίζει και τα παιδιά, ας πούμε, να μην κάνουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαμαρτυρία, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό που να ψηφίσματα και τέτοια. Εξάλλου ο κύριος Μάρας είχε πει προχθές που κουβέντιασε στην αρμόδια επιτροπή ότι η ομονιά είναι με 250 εκατομμύρια την προηγούμενη κυβέρνηση, αγορά μην ξέρουν. Και θα χρειαζόταν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Τι, απέκλεισε το ενδεχόμενο να μεταφερθούν στην τράπεζα της Ελλάδας τα κονδύλια που προέρχονται από το ΕΣΠΑ, ο αναπληρωτής του Κούπας του Κονδύλου, ο κ. Μάρας. Και υποσχέθηκε η επιστροφή των επιχειρηματικών του στο ΣΟΤΑ. Επίσης, είπε, τα χρήματα θα διατεθούν σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, αφού ήδη είναι αποστείλουν ενημέρωση για τις ανάγκες τους και στο υπόλοιπο 15%. Και αυτά που θα μείνουν στην Τράπεζα της Ελλάδος θα το γίνουν το 2%. Στην ουσία, πρόκειται για ένα εσωτερικό δανεισμό, γιατί αν δανειστεί και την κεντρική κυβέρνηση θα δανειστεί με 6,7% και τώρα θα δανειστεί με 2% από αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Πάντα αυτές τις δικές μου απόψεις και τις δικές του καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι σύμφωνα με αυτά που λέει ο Υπουργός Οικονομικών, δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Ας μην ανησυχήσουμε. Ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εξοπλιστούν, όλοι θα πληρωθούν. Θα υπάρξει βέβαια κάποια στιγμή κάποια καθυστέρηση ενδεχομένως. Αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει η διαπραγμάτευση. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.
Όχι. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, λένε βασιλεύονται ότι το που θα μας τα δώσουν πίσω μέσα πάνω. Όχι. Ότι θα μας τα δώσουν. Αν κάποιος δεν θα μας τα δώσουν, τι θα γίνει. Γίνεται μια αναφορά στο τι ακριβώς λέει το δημόσιο ολυμπιστικό, τίποτα περισσότερο. Άλλωστε αυτά είναι και τα ερωτήματα της ΚΕΔ. Εμείς τώρα εδώ απλά ενημερωνόμαστε γιατί δεν θα ψηφίσουμε. Δεν θα ψηφίσουμε κάτι εμείς για το αν θα δώσουμε τίποτα. Αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε. Εγώ δεν είμαι κάθετος στο να μην δώσουμε τίποτα σαν μια κυβέρνηση. Που και η Πανεπιστήμια έχει κάτι να κοιτάξει και λέει καλά, κάνουμε τα παιδιά, δεν πειράζει. Δώσουμε λεφτά, να κάψουμε περισσότερα. Αλλιώ. Κυρία Παπαδόπουλο. Λοιπόν, εδώ πολλά ακούστηκαν και πολλά νομίζω θα ακουστούν. Το θέμα είναι να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το θέμα. Δηλαδή, έχουμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέσα στο μήνα τον Απρίλη, η οποία θέλει να πάρει τα αποθεματικά των Δήμων, που είναι θρήματα των πολιτών, είναι θρήματα που τα έχει ο Δήμος για να καλύψει πάλι τις ανάγκες και ανάγκες λειτουργίας. Νομίζω ότι χωρίς αυτά τα θρήματα δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Δεν τα έχει δηλαδή στην άκρη παρκαρισμένα αυτά τα λεφτά για να κάθονται. Δεν είναι κεφάλαιο που λιμνάζει. Είναι θρήματα για να δώσει πετρέλαιο στα σχολεία, φαντάζομαι για να δώσει στους παιδικούς σταθμούς να συντηρηθούν τα παιδιά. Τέτοια χρήματα είναι. Και επίσης έχουμε και μια άλλη πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέσα στο μήνα Απρίλη πάλι, η οποία χαρίζει στους επιχειρηματικούς ομίλους, χαρίζει χρήματα από λαθρεμπόριο, χαρίζει χρήματα από πλαστά τιμολόγια, χαρίζει χρήματα από απόκρυψη χρημάτων στην εφορία και από μία απόδοση ΦΠΑ. Για να τους βάλει αυτούς σε μια έκθεση 100 δόσεων. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάρει από αυτούς χρήματα. Και όλοι λένε εδώ να βάλουμε πλάτη. Να βάλουμε πλάτη για ποιο πράγμα, συνάδελφοι. Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή πλάτη δεν έβαλε η ΚΕΔ με τα μέτρα της που έδωσε. Σώθηκε η χώρα. Οι Δήμοι το πληρώνουν αυτό το πράγμα. Τα μέτρα της που χάθηκαν. Το πληρώνουν οι Δήμοι. Και το πληρώνουν και οι δημότες και οι πολίτες. Εμείς εδώ πέρα δεν είναι εγώ αυτή τη δηλαδή κάθε φορά. Για να κάνουμε την πολιτική της κάθε συγκυβέρνηση. Και τελικά για πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα, έχουμε καταλάβει. Θα δοθούν για το χρέος το οποίο δεν έχουμε δημιουργήσει εμείς. Δηλαδή, πλάτη ακόμη και σε αυτό θα πάρουμε. Νομίζω ότι λίγο εδώ πέρα πρέπει να ξυλιαστούν από πολλά πράγματα. Καταρχήν, οι δομές που μπαίνουν μέσα σε αυτή την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου είναι η παιδική υπερφωνημιακή σταθμή, είναι τα κέντρα αλληλεγγύης και κοινωνικής πολιτικής, είναι τα δευτικά ιδρύματα, είναι κοινοφελείς επιχειρήσεις όπως ίδρυψη και αποκέντρωση, είναι προγράμματα χρόνιας, αθλητικά δημοτικά κέντρα, δημοτικά οδεία, πνευματικά κέντρα, αθλητικοί πολιτιστικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι διαχείρισης απορριμμάτων, εθνικά αθλητικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα, δημοτικές βιβλιοθήκες και άλλα. Λοιπόν, χωρίς χρήματα όλα αυτά, που αυτά είναι μια κοινωνική πολιτική, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και όσο ότι το μέτρο είναι προσωρινό, καθόλου προσωρινό δεν είναι. Καταρχήν, η πράξη του αθλητικού περιεχομένου έγινε με κατεντολή της Τρόικας. Η οποία Τρόικα, κανένα φιλολογικό μέτρο δεν φάνηκε ότι πήρε μέχρι τώρα. Είναι δυνατόν δηλαδή να το έκανε για να μας βοηθήσει. Όχι, για να μας πατήσει ακόμη περισσότερο. Είναι για να δούνε και πώς θα φάνηκε στη συμφωνία του Ιουνίου. Είναι ένας όρος και αυτός. Είναι πολλοί λόγοι. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει εμείς να δούμε πώς θα αντιδράσουμε πάνω σε αυτό. Και μάλιστα το ψήφισμα που πρέπει να βγάλουμε από εδώ νομίζω ότι είναι το λιγότερο ότι πρέπει να βγάλουμε ένα ψήφισμα. Το δεύτερο είναι να μιλούμε στη λογική το ότι ναι, μας είπαν αυτό, ναι, μας είπαν το άλλο. Είναι μια κοροϊδία. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα είναι μόνιμο. Έχει εφαρμοστεί και στην Ολλανδία και εκεί τα πράγματα, η κατάσταση είναι τραγική. Το ότι τόσες φορές που βάλαμε πλάτη η χώρα δεν πήγε προς τα πάνω. Την 29-30 που αναφέρθηκε ο συνάδελφος ο κ. Καστερίδης, αν θυμάμαι καλά, τότε θερμοκόπησε η χώρα. Ήταν και μια θερμοκοπία τότε. Δηλαδή, να μην βασιστούμε σε αυτά τα μέτρα. Το μέτρο είχε διαδρομική
εκεί συγκεκριμένο. Τα χρήματα που προσδοκούν να μαζέψουν είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι λίγα χρήματα. Γιατί η Δήμη είναι αρκετή, μπορεί να τα έχουν για να καλύψουν πάλι τις ανάγκες που χωρίς αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά που και πέρα τα λεφτά που θα μαζέψουν είναι ένα αρκετό ποσό. Και τώρα να γίνεται ζητιά προς κάθε προβλήματος, να ζητάει από αυτά τα έσοδα, εδώ μας βάζει και στη λογική ότι θέλουν από την Τρόικα ακριβώς να ξέρουν, να μην μπορούν να γίνουν μονομερείς ενέργειες και να ξέρουν κάθε φορά πού θα εξοδεύσει τα χρήματα. Και αν θα μας αφήσουν να τα εξοδεύουν εκεί. Και είναι ένας λόγος το να μας έρθουν την οικονομική δουλειά εδώ στο λαιμό, έτσι ώστε κάποιες δομές δεν θα μπορούν να τα πεξέρουν στην κάλυψη των εξόδων, να αρχίσουν να ιδιωτικοποιούν κιόλας. Είναι ένα σκαλοπάτι. Αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει. Τώρα πιστεύω ακριβώς ότι και στο συνέδριο που θα γίνει, που και εκεί άρχισαν να τα μαζεύουν, ώστε και η δημοτική και η περιφερειάρχη πήγαν και είπαν όχι, δεν θα τα δώσουμε, δεν θα τα κάνουμε. Τελικά και πέρα νομίζω πρέπει να φανεί μια αγωνιστική διάταση. Πρέπει να δει τουλάχιστον το λιγότερο ένα ψήφισμα από εδώ και να δούμε πώς θα μπορέσουν και με τη συμβολή του κόσμου και τη συμπαράσταση να κατοχυρώσουμε αυτά που δικαιούται ο Δήμος και που πρέπει να ζητήσει και περισσότερο. Γιατί τα μεταλλικά δεν όσο κάνουμε πίσω, όχι με τους ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς, όχι με το 80% που έχει πέσει η χρηματοδότηση. Όσο κάνουμε πίσω, τόσο περισσότερο μας ζητάνε. Γιατί δεν πρόκειται να σωθούμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Σύντα. Έχω την άποψη ότι όσο κυβερνάνε τη χώρα του δημοκράτες, αυτά τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίζουμε. Ο εισηγητής αυτού του νομοσχεδίου ήταν εξοπλιστικός, πιθανόν άρεστος καθηγητής, ο οποίος δεν βγήκε από παρθενογένεση, διετέλεσε και σε άλλες κυβερνήσεις, οι εισηγητές ήταν πάντα ίδιες. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι το θέμα δεν είναι οικονομικό και τα χρήματα τα οποία έλεγε η κυρία Παπαδοπούλου δεν είναι έτσι. Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι θα μαζέψει 2,3 δις. Από ποιον? Από τους χρεοκοπημένους δήμους, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τις λάμπες τους να αλλάξουν, ή από τα χρεοκοπημένα νοσοκομεία, τα οποία δεν έχουν ούτε τάσεις ούτε αναλώσιμα για να λειτουργήσουν. Να πάρουμε παράδειγμα τα δικά μας περιφερειακά νοσοκομεία. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση. Ήδη οι γιατροί λένε τους ασθενείς πάνε να φέρει στάσεις και τέτοια. Έχω την αίσθηση ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταργήσουν το αυτοδιοίκητο και στους δήμους και στα νοσοκομεία. Θεωρώ ότι και αυτοί γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να μαζέψουν τα λεφτά τα οποία προσδοκούν, γιατί αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν. Το Δεκέμβριο του 2012 είχε ο Δήμος μας ένα μαθηματικό, αν θυμάμαι καλά, και αντιδήμαρχος οικονομικών, 2.300.000, εκ των οποίων ήταν λεφτά τα οποία έπρεπε να πληρωθούν υποχρεώσεις. Δεν είναι έτσι? Ναι ή όχι? Ήταν ποιος ανήκει ο αντιδήμαρχος οικονομικών? Θέλω να πω ότι τα μαθηματικά τα οποία έχει ο Δήμος είναι για να καλύψει βασικές του ανάγκες και ότι όλα αυτά τα χρήματα τα οποία μιλάμε για αποθεματικά, έτσι. Μιλάμε για περίσσευμα ταμιακού διαθέσιμου, ταμιακού υπολείπου. Ακόμα χειρότερο. Από πότε ετοιμάζει την Οικονομική Επιτροπή που κάνατε και ρώτησε και τους αγαπητούς υπαλλήλους, στο τελευταίο τρίμηνο του 2014 είχαμε 2.100.000 και μου είπαν ότι είχαν αυτά τα χρήματα για να πήγαν στα ταμιακά διαθέσιμα για να προσθούν διάφορες υποχρεώσεις στην Οικονομική Επιτροπή. Πώς είναι? 2.100.000 περίπου 100.000 περίπου. Οι υπάλληλοι μου του είπαν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είχαμε υποχρεώσεις. Όχι, για να τα κλείσουμε υποχρεώσεις. Δεν ήταν πρόγραμμα. Συμφωνώ, έτσι. Και σήμερα έχουμε ένα 451. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε υποχρεώσει. Και να καταλήξω και στο όργανο της αυτοδιοίκησης, την ΚΕΔΕ, ακόμα και την Πέμπτη Εθνική Μακεδονία. Άκουσα προχθές σε ένα κανάλι τον πρόεδρο της Πέμπτη Εθνική Μακεδονία
να μιλάει για το μεταναστευτικό, να λέει ότι εγώ στους αμπελόκηπους δεν έχω φόρους, αλλά η Κεντρική Μακεδονία έχει φόρους. Σε ένα άλλο κανάλι ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΚΕΔ, μιλούσε για τις δομές, τις κοινωνικές δομές, και δεν ασχολείται κανένας, μα κανένας, με αυτό το σοβαρό θέμα. Εγώ νομίζω ότι η Δήμη αυτή τη στιγμή, λόγω της πτώσης των εσόδων της τελευταίας πενταετίας, οι οποίες μειώθηκαν κατά 60%, και λόγω του ότι ακόμα και το προσωπικό των Δήμων μειώθηκε κατά 35%, θεωρώ ότι δεν πρέπει να τους δώσουμε ούτε ένα ευρώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος, ορίστε. Ακούστηκα πολλά για το θέμα, για να σου δώσω δική μας την άποψη. Καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε την θέση μας για το θέμα, είμαστε εναντίον οποιασδήποτε κίνησης έχει ως στόχο την περιστολή της αρχιτεκτονικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτή η πράξη με το περιεχομένου έχει ένα και χαρακτηριστικό αν τη δει κάποιος ως μία μόνιμη πράξη. Αν αυτός ο νόμος καταστεί μόνιμος, είμαστε αντίθετοι, εννοείται. Όμως, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, απαιτεί ορισμένες θυσίες. Οι θυσίες βέβαια αυτές είναι διαφορετικές από τις θυσίες οι οποίες γίνανε την προηγούμενη πενταετία. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, άσχετα ποια είναι η κομμάτια μας τοποθέτηση, ότι η παρούσα κυβέρνηση προσπαθεί να κινηθεί με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά το θέμα των δανειστών και τους στόχους που έχει θέσει. Αυτό που έχει εξαγγείλει είναι ότι πρώτα απ' όλα θα πάει το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον και μετά τις απαιτήσεις των δανειστών. Ο λόγος για τον οποίο η χώρα βρίσκεται στην κατάσταση αυτή εύκολα εξηγείται αν γυρίσουμε και κοιτάξουμε την τελευταία δεκαετία. Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τώρα είναι διαμορφωμένη από την προηγούμενη κυβέρνηση ακριβώς πριν τις εκλογές με την απόφασή της να βάλει ασφυκτικά πλαίσια και να μην αφήσει περιθώρια λίγο μόνο. Η άποψη που ακούστηκε ότι αυτό ήταν ακόμα της Τρόικας είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Κάνε άποψη. Κάνε άποψη μας. Άρα, ακόμα της Τρόικας. Ωραία. Αυτό θα το κάνει και την άποψή του. Η άποψη, η απόφαση αυτή προφανώς έχει στόχο να μετρήσει χρήματα. Βεβαίως για να πληρώσει δανειστές κλπ. Που δεν είναι δική της απόφαση της κυβέρνησης αυτή. Είναι υποχρεώσεις οι οποίες έχουν κληρονομηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όσον αφορά το θέμα του αυτοδιοίκητου που τέθηκε, η προηγούμενη κυβέρνηση διοίκησε με πράξη νομικού περιεχομένου σχεδόν αποκλειστικά. Πολλές από αυτές τις πράξεις νομικού περιεχομένου αναφέρουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, το ότι μας φορέσαν το οικονομικό παρατηρητήριο και το παρατηρητήριο οικονομικής αντίθεσης των ΟΤΑ ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση. Το ότι μειωθήκαν κατά 60% οι επιχορηγήσεις στους Δήμους ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση. Η σημερινή τωρινή απόφαση δεν είναι μια απέτηση των μνημονιών, είναι μια κίνηση της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προφανώς για να φτάσει στην τελική, συμφωνία, όποια και αν είναι αυτή, εκεί πέρα θα κρυφθεί σαφώς σε αυτά που λέει σε κάτι που θα κάνει. Υπάρχει το περιεχόμενο αυτή. Από εδώ και πέρα, παρατηρώ και τον βομβαρδισμό των ανακοινώσεων πρώτη από την ΚΕΔ. 2-3 ανακοινώσεις καθημερινά. Κάτι παρόμοιο το οποίο δεν παρατηρούσα στις προηγούμενες αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες ουσιαστικά αποκεφάλισαν την τοπική αυτοδιοίκηση. Εξεζούμισαν εντελώς. Επίσης, το ότι ο χαρακτήρας θα είναι μόνιμος υπόθηκε από κυβερνητικά χείλη ότι αυτά τα διαθέσιμα τα οποία θα μείνουν στην τράπεζα της Ελλάδος θα έχουν ένα ισότερο επιπτώσει από την τράπεζα τα οποία δεν έχει υποθεί επίσης
και ότι πολλές απαντήσεις, κάποιες απαντήσεις δόθηκαν στις συναντήσεις που γίνανε και με την κυρία και με τους περιφερειάρχες. Και αυτό είναι γεγονός. Ίσως λόγω των απαντήσεων έχει μειωθεί αυτή η αγωνιστικότητα του προηγούμενου στην Ολυμπία. Όλοι μας σε μια στάση αναμονής Ολυμπία, όσο όμως. Έτσι θεωρώ εγώ. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα οικονομικό στη χώρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε αυτό το περιθώριο των 1,5 μήνων στην αρχή σε αυτή την πραγμάτευση και μετά να κρίνουμε από το αποτέλεσμα το αν η σημερινή κυβέρνηση είναι συνεπής σε αυτά που λέει ή αν δεν είναι συνεπής σε αυτά που λέει. Η τοποθέτηση και η άποψη της κυβέρνησης όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει να κάνει με τον ορισμό της ανεξαρτησίας της. Ίσα-ίσα έχει να κάνει, ο στόχος της είναι να ανεξαρτηθεί όσο δυνατόν περισσότερο από την κεντρική εξουσία. Κύριε Σταύρο, μια και θα εκπροσωπεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα και θα τα περιμένουμε 1,5 μήνα για να δούμε αν είναι αξιόπιστη κυβέρνηση ή όχι, αν είναι σταθερές απόψεις. Όμως το έχει αποδείξει ότι δεν θα πληρώσουμε κανένα δανειστή, μαζεύουμε λεφτά τους Δήμους για να πληρώσουμε τους δανειστές. Αυτό κάνει τώρα. Εμάς ο Δήμαρχος μας έχει κάνει τα λεφτά. Να ζητάμε εμείς, σαν αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι λίγο πίσω καμιά αλάρμα και να λέει παιδιά δεν έχουμε λεφτά. Και ήρθαν τώρα αυτοί να πάρουν τα λεφτά από εμάς, να πάνε να πληρώσουν αυτά που θέλουν να πληρώσουν αυτοί. Εγώ προτείνω κάτι, να σηκωθείτε να φύγετε σαν κυβέρνηση σήμερα, γιατί άμα θέλετε σε 1,5 μήνα να φύγετε, ούτε η βενζίνη για τα λιγότερα δεν θα έχει. Με τα πόδια θα φύγει. Φύγετε τώρα. Τώρα,
έχει σημασία, έτσι, δεν είναι οι καλές προθέσεις, αλλά οι πρακτικοί που ακολουθούν. Δεν μετράνε τα δουλειά, αλλά τα έργα. Και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι αυτή εδώ έτσι η διαφορετική κυβέρνηση ευνηδιάζει και αυτή την αυτοδιοίκηση. Και σε καμία περίπτωση αυτά που έλεγε προεκλογικά δεν έχουν σχέση με την πρακτική που ακολουθεί. Άρα, όσον αφορά αυτό που εσείς φαντάζεστε, εγώ θα πω μία λέξη μόνο. Οψόμενα. Φυσικά, από αυτήν εδώ τη συζήτηση, έτσι, κάτι πρέπει να πει. Και νομίζω ότι όσο τουλάχιστον παρακολούθησα τις διαδικασίες, όλα τα άρματα της αυτοδιοίκησης κινήθηκαν πάνω στην ίδια κατεύθυνση. Άλλωστε, η εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ, η παρουσία της ΚΕΔΕ, μάλλον ήταν διαπαραταξιακή και απέναντι στον Υπουργό και απέναντι στον Πρωθυπουργό. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ εκείνο που θα προτείνω είναι να κινηθούμε στα δύο σημαντικά ερωτήματα και φυσικά να περιμένουμε ή να εξουσιοδοτήσουμε το συνέδριο της ΚΕΔΕ να πάρει τις αποφάσεις. Θέλω να πω το εξής.
Το μόνο κατάπτυξη που προέρχεται εδώ από την αυτοδιοίκηση είναι ότι είναι ένας χαρακτήρα προσωρινό και είναι συγκεκριμένος. Δηλαδή, αυτό θα ισχύσει μέχρι τον Αύγουστο του 2015. Αν υποτίθεται μέσα στην διαπραγμάτευση, η οποία είναι να τελειώσει σε 15-20 μέρες, σε ένα μήνα, σε κάθε μια ομάδα, τόσο ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής έχει μια λογική. Ποια λογική? Βάζουμε κάτι, είναι πατριωτικό καθήκον, μαζεύουμε τα λεφτά για να σωθεί η χώρα. Να λαστούμε όχι η κυβέρνηση για την πολιτική, να λαστούμε οι Έλληνες. Άρα λοιπόν το χρονοδιάγραμμα για μένα αριστηκέδε, είναι καθοριστικό να μπει σαν όριο. Ένα όριο δηλαδή ενθόρυβε την κυβέρνηση, σε κάθε κυβέρνηση να την καταπληκτηθεί με αυτούς τους δύσκολους όρους. Και αν γίνεται σαν δεύτερο σχέδος, ο περιορισμός του ποσού αυτού, πρώτον, σε δήμους που μπορεί να έχουν πραγματικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν δήμοι, αλλά μπορεί η Βάρα ή η Ρόδος ή η Γκέτα να έχει 5 εκατομμύρια ασφάλειες σε έκταση. Είναι διαφορετικό. Ο περιορισμός στους δήμους που έχουν ξεκάθαρα αποθεματικά και η μείωση των ποσών από τους υπόλοιπους δήμους έφτασε να δίνει ένα δίνει τα λόγια χέρας λειτουργίας. Αν θέλει κάθε φορά, γιατί δεν ξέρω τι, δεν ξέρω. Ούτε κατάλαβα το τέλο ακριβώς σε ποιες περιπτώσεις και για ποια ποσά πρέπει κάθε φορά να ζητάμε χρήματα. Δηλαδή για την πιστοσία, για το θυμέρο, για ένα μπράβο, όχι, για το δεύτερο κλπ. Άρα, φανικά, αν έχουν ευθύνη και ο περιορισμός του ποσού αυτού έτσι να έχει ευελιξία ο Δήμος μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα μαντάρι να μαζέψουμε λεφτά, αλλά στην πράξη μπορεί να είναι και χειρότερα από την ουσία. Και εγώ, από εδώ που σήμερα προτιμούσα να δίνουν οι Δήμοι να μοιράσουν ένα εκατομμύριο για τον άνθρωπο σε προμηθευτές, σε προλάβους, σε μικροεργολάβους, σε εργαζόμενους κλπ. Δεν ξέρω ποιο είναι τελικά καλύτερο. Είμαστε τόσο πολύ πιεσμένοι που έχει φτάσει. Δεν ξέρω τι έχουμε να κάνουμε. Έτσι. Νομίζω ότι θα είναι ίσως από το πιο αναπληρωματικό. Αλλά τα δύο στάδια για μένα είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και ο περιορισμός. Όχι συνήθως σε όλους τους δήμους, όχι όσα έχουν. Έτσι. Και ο περιορισμός σε ένα ποσοστό των δεξιδεσάνων που έχουν. Είναι άλλο πεζασμένο το άλλο 400 του δήμου πέρας. Και το κούμε στην αριστερή με ρόλη και ζητάω κάθε φορά να ζητάω. Τέλος να πεις το ζητάω, τα 700.000 ευρώ. Το 5% τον κάθε φορά διαθεσή μου, κάθε που φάει κάθε φορά να θέλω στην ένας δήμος. Ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος και κλείνει. Αυτό εδώ το ζήτημα της πράξης είναι πολύ περιεχομένο. Προέκυψε ως μία ανάγκη εξέβρεσης, αν δεν κάνω λάθος, 400-500 εκατομμυρίων. Φαντάζεστε δηλαδή ότι αυτό είναι το ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα. Το πώς θα βρεθούμε αυτό το μήνα, πώς θα έχουμε δηλαδή ένα διαθέσιμο ποσό περί τα 400 εκατομμύρια. Σίγουρα θα παραταθεί αυτή η κατάσταση και τον επόμενο και τον μεθεπόμενο μήνα. Εκείνα λοιπόν τα βασικά ζητήματα τα οποία τέθηκαν στην κυβέρνηση διαμέσου της ΚΕΔΕ είναι πρώτα απ' όλα το να υπάρχει, να γίνεται μάλλον ένας ειλικρινής και γόνιμος διάλογος, να υπάρχει συνεργασία δηλαδή της αυτοδιοίκησης με την κυβέρνηση και όχι πράξεις ευνηδιασμού και κατά δεύτερο λόγο η ουσία αυτής εδώ της πράξης, δηλαδή το μέχρι πότε θα ισχύσει αυτό το μέτρο και με ποιον τρόπο θα μπορούν να επιστρέφουν αυτά τα ποσά από την Τράπεζα της Άπαντος για να καλυφθούν οι ανάγκες των Δήμων. Δηλαδή θα γίνονται με το λόγο τιμής, θα περνάνε έλεγχο νομιμότητας, τι θα γίνει. Εμείς, ας πούμε, έχουμε δεσμευτεί με κάποιες δημοπρασίες αυτή τη στιγμή και φυσικά με, να πω ότι προφορική εγγύηση δεν θα μπορούσα να το πω, γιατί δεν κάνουμε έτσι κατά μόνες συζητήσεις, αλλά λέμε ότι ναι, υπάρχουν
τα χρήματα, σαν τα ιδιωτικά όλοι, οτιδήποτε είναι, για να γίνει αυτό το έργο. Δεν γίνεται δηλαδή με το καθεστώς κάνουμε τη δημοκρασία και όταν υπάρχουν ή όταν έχει καταπληρωθεί, όχι. Για αυτά τα έργα τουλάχιστον δημοκρατούμε σήμερα, αλλά θα είναι κείμενα. Και δεν αναφέρομαι στα συγκληματοδοτούμενα έργα, αναφέρομαι στα έργα τα οποία ο Δήμος έτσι, έχει ή δημοκρατήσει ή δημοκρατεί με ίδιους πόρους. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά σημεία τα οποία χρειάζονται συγκεκριμένες και δεσμευτικές απαντήσεις από πλευράς κυβέρνησης. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι εάν συμφωνείτε κι εσείς σε αυτά εδώ τα ερωτήματα, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε και το κεντρικό μας όργανο τέλος πάντων για την τελική του απόφαση. Το επόμενο θέμα που είναι πρόβλημα της διάδοσης... Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, αρκετοποίησες νόμος είπε ο κύριος Δήμαρχος και εξοδοτούμε την ΚΕΔΕ. Το πώς θα δει το θέμα μας, θα πούμε, γιατί αποφάσισε να πάει η ΚΕΔΕ. Αυτό το ψήφισμα μόνο ή θα λέμε και αυτά που είπε το κύριος και εγώ, εν πάση περιπτώσει, που λίγο πολύ συγκρίναμε, να μην ακουμπήσουν εκεί και κάτι πάλι. Ή θα πάρουμε το χρονοδιάγραμμα αυτό το πόσο μπορούμε ή μόνο εξηγούμε την ΚΕΔΕ στο συνέδριο του τελευταίου θέματος και οθετούμε την άποψη της καμωσίας. Να πει ένα ψήφισμα, δεν θα πρέπει να λέει κάτι η βάση περίπτωση. Αυτή είναι η άποψή μου. Ένα δύο τρία να λέει. Λοιπόν, συνοπτικά θα καταγράψουμε έτσι τις θέσεις, συνοπτικά έτσι, γιατί μιλάμε για ψήφισμα τώρα. Όλα αυτά που υπόθηκαν μέσω και μία ώρα, τις σελίδες θέλουν για να καταγραφούν. Και φυσικά, εφόσον συμφωνείτε σε αυτά τα τρία ζητήματα, τα τρία ερωτήματα που είπα πριν, και στο διατάφτα να εξουσιοδοτήσουμε την ΚΕΔΕ στην τελική απόφαση. Εκτός και θέλετε, αύριο να γίνει έτσι μία διαπαραταξιακή συνάντηση προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό. Φυσικά έτσι όπως είναι καταγεγραμμένοι συσχετισμοί. Μπορείς... Τι θα κάνουμε τώρα, θα να γράψουμε κείμενο τώρα. Τώρα κάτσουμε να γράψουμε κείμενο. Θα το γράψετε εσύ, θα μας το στείλετε μένα. Ωραία. Καλώς. Ναι, τελειώσατε. Κύριε Δήμαρχε. Εμείς δεν συμφωνούμε να εξουσιοδοτήσουμε την ΚΕΔΕ στο να πάει και να κάνει μπαζάρι εκεί πέρα. Εμείς είμαστε της άποψης το να μην δοθεί ούτε ένα ευρώ. Γιατί αυτά τα χρήματα πάνε πώς είναι στους δανειστές. Έχουμε δώσει αρκετά, ψάχνει. Δεν έχει περιθώρια, ούτε εκείνοι έχουν περιθώρια, ούτε την εξουσιοδότηση από τους πολίτες για να κάνουν. Αυτό. Και όσο και το ότι θα είναι 2-3 μήνες, δεν θα είναι και 2-3 μήνες. Εδώ θα το κυρίσουμε να δούμε. Πήγαμε προθεματικά από τον ΟΠΕΠ, από τον ΟΕΕ, από τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί κάθε μήνα θέλουμε να πληρώσουμε τη δόση και δεν του φτάνουμε. Από πού θα βγούμε μετά δηλαδή για να τα κυρίσουμε. Και από ό,τι μας είπαν, οι δόσεις και το χρέος θα πληρώνονται στις διεθνείς. Αυτό πράγμα είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, άνθρωποι δεν μας λένε ψέματα. Ξεκάθαρο είναι. Το χρέος θα πληρωθεί όλος, το έχουμε πει στο ΕΤΙΝΕΚΕΣ, όσο χρειάζεται το πληρώνουμε και από όπου μπορούμε θα παίρνουμε χρήματα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Παράδοση των προσωρινών κατασκευών των καταστημάτων οικονομικού ενδιαφέροντος. Ο κύριος Δελιανίδης, αν θυμώ τους έχει τώρα χωρίς. Ναι, μόλις τελειώσω θα κάνω. Δεν είπα κανένα, το θυμάμαι όμως αν πήγες να πει. Ωραίες κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συνάδελφε, όταν πήραμε μια απόφαση για την λειτουργία και δημιουργία και κατασκευή των προσωρινών κατασκευών της Ελλάδας, ήταν από την αυτοί της Ελλάδας αυτά, μέσα στην τεχνική έκθεση που είχαμε ετοιμάσει.
και εγκρίθηκε από το Σώμα. Η περίοδος χωρίστηκε, ήταν από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Επειδή λοιπόν οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν για να μπορούμε να αποδεσμευτούμε από αυτήν την διαδικασία της λειτουργίας των προσωπικών κατασκευών, το αίτημα που θα συμμεταφώνει να πάει μέχρι 15 Μαΐου. Και επειδή ήταν και η πρώτη εφαρμογή των προσωπικών κατασκευών και κάποιοι θέλαν να μπουν στην διαδικασία, προτείνεται η παράταση της διάρκειας και της άδειας και της ολικής περίοδου των προσωρινών κατασκευών και τα καταστήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος σε όλο το Δήμο φυσικά. Ορίστε, κύριε Στρατή. Και ερώτηση να κάνω. Έχουν ελευθεί το πλάτος του δρομού με ελεύθερο στα μαγαζιά που κάνει τα συσκευές, δηλαδή σε αυτό το τομέα είναι όλοι οι συνδυασμοί του καλωσμού σπίστη. Γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά δρόμια τα οποία είναι στενά τα ρόδια του Αρτζάκη. Μιλάμε για τους ζωνές ελευθερίες, έτσι. Όχι, δεν μιλάμε για τους ζωνές. Μιλάμε για τους ζωνές. Ευχαριστώ πολύ που το θέλετε το ζήτημα, γιατί είναι από αυτά τα θέματα που, όπως ξέρετε, ταλανίζει τον Δήμο και γενικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο και γενικά την τοπική κοινωνία. Υπάρχει ένας κανονισμός παραχώρησης κινητούς των χώρων και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω την ανάση του κ. Σταυρίδη, γιατί ανταποκρίθηκε με τα αιτήματα, το έστω αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας και στον Δήμο για παρατηρήσεις ή εισηγήσεις σπάντων οποιοδήποτε θέματος της παραχώρησης κινητούς των χώρων. Εντός της εβδομάδας, κ. Σταυρίδη, πηγαίνω και στην Πέλα που θέλω να ελέγξω το γενικά την κατάσταση του πεζόδρομου της Πέλας. Ολοκληρώνεται δηλαδή η διαδικασία. Ζήτησα την αλλαγή της αστυνομίας και της τροχέας. Είμαστε στο τελικό στάδιο, το μόνο μας μένει είναι να κάνουμε, να συμπληρώσουμε δηλαδή ουσιαστικά, αναλυτικά, την λειτουργία του πεζόδρομου στην Πέλα. Όχι, πέρα θα δοθεί σε διαβούλευση και στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση και αντιοπτώσεις, παρατηρήσεις κτλ. Αυτό το πρόβλημα το γνωρίζουν και το με βασανίζει από τότε που ξεκινήσαμε τις προσωπικές κατασκευές και εμένα σαν τεχνική υπηρεσία, αλλά και γενικότερα τον Δήμο. Θα σας ενημερώνω λοιπόν ότι είμαστε στο τελικό στάδιο, όπου θα πάμε και στην ολοκλήρωση του κανονισμού. Γιατί αυτό αφορά τον κανονικό παραχώρηση κινητούς των χώρων. Εκεί ολοκληρώνεται όλη η φάση, όλη η διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο έτσι θα μπει και μια τάξη και μια σειρά, ειδικότερα στον πεζόδρομο του χρόνου και γενικότερα στην πόλη του Γιάννησου, όπου έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Αναλάβετε την τελική μορφή του κανονισμού. Ψηφίζουμε. Το επόμενο θέμα είναι η προγραμματική σύμβαση παραχώρηση χρήσιμων περιβάλλοντων έργων μεταξύ των συμβαλλομένων περιφερειακής Γενικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και Δήμων Αρμοδίας, Έδρασης Πέλλας και Σκέδρους. Κ. Διευθυντή, έχει το λόγο και θα πρέπει να ορίσουμε και δύο εκπρόσωποι. Έναν εκπρόσωπο τακτικό και έναν εκπρόσωπο. Κάθε χρόνο ζητάμε από την περιφέρεια κοινότητα Πέλλας κάποια μηχανήματα για να ενισχύσουμε το στόλο μας και γενικότερα για να κάνουμε καλές περισσότερες παρεμβάσεις όσον αφορά στα όρια του Δήμου μας. Ένα από αυτά τα μηχανήματα όπως θέλω να γνωρίζετε είναι το διαγραμμιστικό μηχάνημα το οποίο διαθέτει μόνο η περιφέρεια κοινότητα Πέλλας. Μα την περιφερειά της Πέλλας και γενικότερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τις εισηγήσεις και από το αίτημα που υπάρχει, για να μην γίνεται κάθε χρόνο να σκουπίσει πιέσει από τους Δήμους και να υπάρχει προγραμματισμός, μας ζητά να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση ώστε να παίρνουν 60 μέρες το χρόνο κάθε Δήμος μια σειρά από μηχανήματα που αναφέρονται στο αίτημα, που θα θέλατε να διαβάσω,
τα μηχανήματα που έχει η περιφερειακή κοινότητα Κάρας, αλλά το κυρίαρχο για μας είναι το διαγνωστικό. Και θα προχωρήσουμε σε μια προγραμματική σύμβαση που θα αφορά όλη την περίοδο από εδώ και πέρα μέχρι τις περιόδου της περιφερειακής και της δημοτικής. Οπότε θα μπορούμε κάθε χρόνο να παίρνουμε 60 μέρες να προγραμματίζει βάση τους περιφερειακή κοινότητα σε κάθε δήμο, οπότε θα παίρνουμε τα μηχανήματα, είτε μέσα μηχανημάτων είναι ένα. Κυρίως για εμάς, αν σε αφορά, μας ενδιαφέρει, είναι το διαγραμμιστικό. Για να κάνουμε τη διαγράμμιση του δρόμου, στην πάση περιπτώσει. Γιατί είναι ένα μεγάλο μηχάνημα το οποίο βοηθάει με το πιο γρήγορο διαγράμμιση. Όμως είναι μικρά, ένα μικρό χειρό που κάνει τις διαβάσεις που ζουν. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που είναι σαφές. Συζητήσουμε ομόφωνα. Ορίστε, κύριε Κασέλη. Κύριε Καραβαζάκη, το θέμα σου, ψηφίσατε. Όχι, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Κύριε Κασέλη. Ορίστε, κύριε Κασέλη, σα πω. Θα ήθελα μια ερώτηση του κύριου Δήματο, γιατί συμμετέχει στην συνέντευξη και έλεγε. Αν ξέρετε κάτι, κύριε Δήματο, για το μεταναστευτικό, γιατί από αυτά που ακούμε, διαβάζουμε ότι πέρα από την Αθήνα θα επιλεγούν χώροι υποδοχής λαθρομεταναστών, μεταναστών, πείτε το όπως θέλετε, σε όλη την επικράτεια για να γίνει σωμερής η κατανοητισμός, η κατανομή των μεταναστών και κάθε ακούγεται, να μην το πω ρε πέρα, πάση περιπτώσει όπως θέλετε, και για να γίνει σαν. Επειδή ένας τέτοιος χώρος δεν ξέρω ποιος θα είναι, αν επιλεγεί από την Υπουργή Εθνικής Άμυνας ή σε κάποιο στρατόπεδο, δημιουργεί και παράπλευρες άλλες συνέπειες, οτιδήποτε θέματα ασφάλειας, υγιεινής, κοινωνικής, συνολικής και ούτω καθεξής. Εάν έχετε κάποια πληροφόρηση γύρω από αυτό το θέμα, να μας πείτε να ξέρουμε, ή αν δεν έχει τίποτε ή δεν υπάρχει τίποτε στα σκαλιά, να μην μας πιάσουν τις Αθήνες όπως μας πιάσανε και σε άλλες περιπτώσεις από ψήφους των δημοσίων υπηρεσιών. Και τρέχαμε μετά και εσείς και εμείς και οι πολίτες όλοι να μαζέψουμε τα συμβάσματα. Ένα είναι αυτό για τον Παστρικό. Και ένα άλλο, θα ήθελα λίγο αντιδήματος αθλητισμού, είναι ότι το Σαββατοκύριακο με την άδεια σας βέβαια γίνανε αγώνες εδώ πέρα και αυτός γίνανε διασυλλογική η μισή Ελλάδα από Λαμία και πάνω ήταν στην πόλη μας Αγιατισσά, στο στάδιο του Γεγίνου και τα σύνθετα αγωνίσματα ανδρών και πέντων γυναικών και υπαρασίων. Όπως είπα, η μισή Ελλάδα στα Γιάννησα. Εκείνο τα παιδιά τα αποκλήθηκαν βέβαια, θα έλεγα το προσωπικό που ήταν και υπερβάλλαν για αυτό για να μπορέσουν να ήταν δημιουργικότητες. Θα ήθελα όμως με την ευκαιρία αυτή, πέρα από τα συγχαρητήρια που πρέπει να δώσουμε στο προσωπικό μας, να επισημάνουμε και δύο-τρεις ελλείψεις και θα παρακαλώ σε πάρα πολύ τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον Ιδρύο και τον φίλο του Αντιδήμαρχου Χριστοδήλου, να κάνετε μια επίσκεψη στους χώρους αυτούς, γιατί οι καταστάσεις μέσα στις τουαλέτες δεν δουλεύουν κάτι πολύ καιρό, ούτε καζανάκια τίποτα. Φανταστείτε ένα λάστιχο να μπαίνει στις τουαλέτες και να πηγαίνουν εκεί την ημέρα 100 και 200 παιδιά υπάρχουν. Καθημερινά μικρά πολιτικέ τριών ετών, όπως τον παππού που είμαι εγώ. Έτσι, άρα λοιπόν αυτό το θέμα έχει πολύ αντοχή μέσα δικά μας καρδιά και να μην υποστηρίζει. Και ένα ακόμα, κύριε Σπυρίδη, επειδή έχετε και εσείς εκεί πέρα άτομα τα οποία κάνουν τα χέρια τους, έχουν διαλύσει σχεδόν όλα τα βάρη τα οποία έχουν κάτω. Δεν θα του γνωρίζετε την εποχή που είχαν αυτές αυτό το βήμα. Εγώ, πάτε να πάτε και κάποια πέρα με την εποχή του Μερόντου 2004. Κάτω. Αυτά βέβαια έχουν και αντοχές. Πολιτισία, πολιτισία, κάτι χαράσανε. Δεν μπορούν να τα διορθώσουν για να μπορέσουν, γιατί προμήθεια να γίνει δύσκολα τα οικονομικά μας που δεν τρέχουν, τουλάχιστον στον τομέα αυτό να αποκριθούμε, γιατί υπάρχει κίνδυνο κάτι που δεν είναι κίνδυνο. Το λέω ότι πολύ καλή υπόθεση. Γιατί καθημερινά γυμνάζουν και πολύ μέσα. Καθημερινά το καθημερινά. Υπάρχει κίνδυνο κάτι να τραυματιστεί με τα μέλα εδώ, αρχίσει τι κομπέτε, πλήρε και αυτά. Αυτά τουλάχιστον θα μπορέσουν να τα μαζέψουν και κλείνω και πάλι να του φτιάξουμε στο προσωπικό και να μην είναι επιθετικό ότι δεν είχαμε ούτε κόσμο ούτε παρουσία συναντεύουν. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις. Κύριε Σαρβαζέξη, εκ μια ερώτηση θέλω να κάνω λίγο στον κύριο Δήμαρχο. Διάβασα σαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επισκεφτήκατε τον κύριο Υπουργό για την υγεία του Ελληνικού Στάδου, τον κύριο
Πολύ. Θα ήθελα να μάθω αν έχουν κάτι νεότερο για το νοσοκομείο και την ψωνάνση σήμερα. Αυτό το ραντεβού προκειμένου να
προϊδέψουν, θα έλεγα, τον Υπουργό, γιατί για να του πάω τον χρόνο, για να ακολουθήσει μια τέτοια συνάντηση. Ενώ έγινε το λόγο, συμφωνήθηκε τέλος πάντων με αυτή η πρώτη συνάντηση, ακολούθησε μια πρόσκληση από τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, της τρίτης δηλαδή, στην οποία ανήκουμε και της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας, η οποία έγινε χθες το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Και ήταν εκεί οι τρεις βουλευτές του νομού, τρεις από τους τέσσερις, ο Δήμαρχος της Έδεσας, εγώ, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο διοικητής και ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου και τέλος πάντων έγινε μια συνοπτική τοποθέτηση όσον αφορά τα ζητήματα που αντιμετωπίσουμε και φυσικά τα εξέθεσα και εγώ στον Υπουργό στη συνάντηση που είχα μαζί μου την Τετάρτη. Ακόμα και τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία μετά την ενοποίηση, το πρόβλημα της υποστελέχωσης των κλινικών με κίνδυνο να μην βγαίνει πρόγραμμα εφημεριών, το ζήτημα του αξιολογικού τομογράφου που επί δύο χρόνια δεν έχουν έτσι αυτό το εργαλείο στη διάθεσή τους οι γιατροί, γενικώς όλα τα προβλήματα τέλος πάντων είναι όλα. Τα περισσότερα από αυτά τουλάχιστον που έχω συζητήσει τον τελευταίο καιρό με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Δεν ξέρω πόσο άμεσες θα είναι οι λύσεις. Ξέρετε κι εσείς τώρα, 4.500 γιατροί θα αποσυρθούν. Δεν θέλω να πω ότι εδώ ισχύει το όποιο συμβάδι, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνουν οι διαδικασίες πρόσληψης με το συμπερινό καθεστώς. Ενδεχομένως μια πιο γρήγορη λύση να είναι η στελέχη. Υπάρξει επικουρικό διαφόρτο, οι οποίοι θα υποστηρίξουν έτσι τις κλινικές που έχουν άμεση ανάγκη και δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να είναι ένα κίνητρο για τους γιατρούς η αύξηση αυτού του ορισμένου χρόνου απασχόλησης από ένα σε δύο χρόνια. Σε γενικές γραμμές, αυτά συζητήθηκαν και αυτά σας μεταφέρω. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημόρφο. Μπαίνουμε στη μερίσια διάταξη. Η σύγκριση τη Επιτροπή Ποιότητα Ζωή και τη Αποκλήση παρέχει 409-14 από του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά και προφορικέ τιμή στο Δήμο Καλοσχέρι του Τελειάννη τη Εκτροπή. Πολύ θα έχει την εισήγηση, σα είναι την εισήγηση. Είναι απόφαση τη Επιτροπή Ποιότητα Ζωή μετά από απόφαση του έπρεπε να περάσει από το Επιτροπή Κυκλοφορίας, εκεί είχαμε ένα θέμα. Εμείς σαν Επιτροπή φέτος πήραμε την απόφαση. Όπως ακριβώς την πήρε και η Δημοτική Κοινότητα Γενιτσών. Εκφράζουμε θετική γνώμη για την θέσπιση του Πανωτάτου Βελίου της Ταχύτητας, στην Οδό Φιλίππου, στην πόλη, του Γενιτσών. Διαμόρφωση ο δρόμο του Μιλτισσοδού με ειδικά ειδικά για τι τοπικέ ιδιότητε. Γιατί έχουμε εκεί υποδού οι οποίε είναι μια καρποθερία ή ανοφελία. Δημιουργία διαβάσεων για πεζού, το μετά τη σημασία τη κάρτα όπω χρειάζεται, παρήγηση φορτισμών στο δούκι δημιουργία με κοινωνικέ πλατείε. Εδώ βέβαια πρέπει να σα πω ότι έχει γίνει μια μελέτη για κόμβο πάλι στον Δήμο. Και αυτή η μικρή πλατεία δεν ξέρω αν θα χρειάζεται ή θα πρέπει να γίνει ακόμα. Υπάρχει μάλλον μελέτη για ακόμα. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Έγκριση απολυτούμενων από το σώμα του Δημοσίου Δικαίου με μονίμια στο κοινό του Δήμου Πρωτοβάρμα σε φέτο του Δήμου Πέρα από 1η-14 μέχρι 39-14 ο πρόεδρο και του Φάτα και του Ρόδου. Καλησπέρα, κύριε Πολέα. Στις 24 Μαρτίου, συνεδρίαση του Προγράμματος Πολιτική Επιτροπή, είχαμε θέμα έγκριση οικονομικών προορισμών του 2014,
της Επιτροπής, η κυρία Παπουτσιάνου, που ενημέρωσε τα μέλη. Στη συνέχεια ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία. Υπάρχει μια ισορροπική κατάσταση απολογισμού. Αν θέλετε να πείστε κάτι. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Ψηφίζομαι ομόφωνα. Τρίτο θέμα, έκθεση απολογισμού που προσώπη δημοσίου δικαίου την οικονομία στην Πολιτική Επιτροπή δεύτερο βάση με θέση μου πέρασε από το πρώτο 14 με την Ελλαδία το 2014. Κύριε Σαραίδη, πρόεδρος δεύτερο βάθμου σε εκπρόσωπο. Χρόνια πολλά τα επόμενα. 27 Μαρτίου συνεδρίασε η Επιτροπή δεύτερο βάθμου με σχολική και δεύτερο βάθμου σε εκπαίδευση Πέλλας. Η απόφαση είναι και εδώ ομόφωνη, παρόν υπολογιστές. Άμα υπάρχει κάποια ερώτηση, κανένα. Κάτι, κάποια ερώτηση. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Τέταρτο θέμα, έχουμε 24 κομμαχίων στη Δημοτική Κοινότητα Γενισσών. Τη κατεύθυνση σα είναι άκυρο, έχουμε μια απόφαση. Τοπική κοινότητα Παλαιφθήτου. Το Παλαιφθήτου είναι στο αριθμό σα κομμαχία 926 και 490 τετραγωνικά μέτρα. Στην Δημοτική Κοινότητα Γενισσών είναι το κομμαχία 978 στρέμματα λεπτοκαρδιά, το ίδιο 5 στρέμματα λεπτοκαρδιά, το ίδιο 497 λεπτοκαρδιά στρέμματα. Αγροτημάχια 1,70 στρέμματα λεπτοκαρδιά, 723,21 στρέμματα λεπτοκαρδιά, 1,121 αγροτημάχια 8 στρέμματα δαμιανό και 1,217 δαμιανό. Επίσης, δεν πιστεύω να το έχετε, είναι το αγροτοφορείο που μας ήρθε χθες. Με ομόφωνη απόφαση υπάρχει ένα αγροτημάχιο 14 στρέμματα αρχών στο αγροτημαχείο του 1561 και επίσης πάνω στο αγροτοφορείο με 4 στρέμματα, αριθμός αγροτομαχείου 1320. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Για όλα, κύριε Πρόεδρε, για όλα αυτά υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις στο Τοπικό Συμβούλιο. Ναι, για αυτά τώρα υπάρχουν ομόφωνες στο εκπίστωση με την προβληματικομοκρασία και την παρχή στο τοπική κοινότητα Κλαδοχωρίου και τοπική κοινότητα Νέων Ρωτόπου για ανέγγιση των τοπικών εγκαταστάσεων. Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα του παλιού μιλουτέου που πάρει και απόφαση από ό,τι μου είπε ο πρόεδρος σήμερα. Είναι ομόφωνη απόφαση, ορίστε, νέο μιλουτό, συγγνώμη. Νέο μιλουτό που πάρει και απόφαση. Μισό λεπτό να σας πω. Με έτοιμα ήταν ο κύριος Κάτριος Νικόλαος για σταμικές εγκαταστάσεις. Η έκταση είναι 2,5 περίπου στρέμματα. Υπάρχει η απόφαση ομόφωνη, ήταν δύο άτομα, ο πρόεδρος και ο Κοσμόπουλο Αναγκαίας, από ό,τι ήταν ο κύριος Μαμής, με τον όρο ότι πρέπει να τηρηθούν οι περιβαλλοντικές διαδικασίες. Αυτό είναι για να πάρει άδεια λειτουργίας, σίγουρα τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Με αυτό, γι' αυτό υπάρχει και διαφωνία, δεν το έχετε στα χέρια σας, ψηφίζουμε, ορίστε. Για το αρμαδοκό, μισό λεπτό, κύριε Συνάδελφε. Μιλώ το πολύ πάνω. Πάμε στο εσύ το έχετε, στο ίδιο θέμα το ίδιο. Ναι, στο ψηφίσουμε ένα και τα δύο μαζί. Γίνεται. Υπάρχει άλλο από τοπική σειρότητα στον Ροδοκρίου και μία τοπική σειρότητα στον Ροδοκρίου. Ναι, μη είπαμε για τον μιλό του. Πήραμε σήμερα το μεσημέρι, μία η ώρα, πήρε απόφαση στο τοπικό συμβούλιο του Μιλουτόπου. Ομόφωνη είναι απόφαση. Σας είπα ότι έλεγε ο κ. Μαμής. Δύο ήταν. Ψηφίζουν ομόφωνα εφόσον τριβούν την περιβαλλοντική ώρα. Αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό το ψηφίζουμε. Το ψηφίζουμε. Πάμε στο αγροτοφόρο, το δικαίωμα. Λοιπόν, στο αγροτοφόρο με αίτηση του κυρίου του Δημότου κύριου Τσαμαλάκουλου, που ζητάει για σπούδια για τα 25 έτη, ανεξάρτητα από το τι ζητάει 25 έτη κλπ. Όπως ξέρετε, όλα γίνεται με δημοπρασία. Δηλαδή, μπορεί να το ζητάει ο κύριος Τσαμαλάκουλου και να το πάρει στη δημοπρασία κάποιος άλλος. Εδώ δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση, υπάρχει ομόφωνη απόφαση να μην δοθεί η έκταση αυτή, έτσι. Γιατί αν το έχετε και εσείς, γιατί λέει ας πούμε αυτός σε καταστάσεις τις οποίες έχει, δίπλα έχει ένα χωράφι το οποίο είναι 4-2 στα τετραγωνικά μέτρα κτλ. Αλλά αυτός ήδη υπάρχουν οι εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί, είναι κατασκευασμένες οι εγκαταστάσεις. Για να βγάλει άδεια λειτουργίας τώρα, εάν δεν πάρει το χώρο αυτόν δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή είναι η διαφορά και από εκεί πέρα σε αυτό το κύριο Καρπατζή. Μια ερώτηση και εγώ λοιπόν. Ναι, κύριε Σαντζή.
Οι εγκαταστάσεις αυτές γίνανε μέσα στον χώρο δημοτικό. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι και μέσα στον χώρο το δημοτικό, έχουν γίνει από παλιά. Τώρα επειδή πρέπει να πάρουν άδεια λειτουργίες και τα λοιπά. Εμείς πώς να μπορούμε να το ενοικιάσουμε αυτό, για να το πουλήσουμε. Εμείς μπορούμε μόνο να ενοικιάσουμε, δεν μπορούμε ούτε να πουλήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε να παρακολουθήσουμε όπως παλιότερα η ίδια η παρακολουθήση, το ξέρεις πολύ καλά. Παλιότερα μπορείς ο Δήμος να παρακολουθήσει η κοινότητα στον εκάστοτε ο οποίος έφτιαχνε τις κίνδυνες και στρατηγικές εγκαταστάσεις. Σήμερα γίνεται με δημοπράτηση. Το τοπικό συμβούλιο έχει μια κατασκευασία. Ποιος έχει κατασκευασία. Ποιος δεν έχει κατασκευάσει το ίδιο, που υπάρχει το ίδιο. Ο ίδιος αυτό το ίδιο. Δεν έχει τη σύγκριση. Την αίτηση, την αίτηση την έχει κάνει η Τσαβαλά. Ναι, το βλέπω το γνωρίζω. Φοβούμε να μην εμείς πάμε να εκπληστώσουμε ένα κομμάτι το οποίο έχει ανακοίνητο μέσα. Μην παίξουμε μετά από τίποτε. Ωραία, λίγο επειδή ο κομμάτι μας ξέρει καλύτερα. Μισό λεπτό για τη συνάδελφα. Για τη συνάδελφα, για και μισό λεπτό. Να μας το εξηγήσει λίγο ότι υπάρχουν που ξέρει καλύτερα να εκπληστώσει. Είναι γεγονός ότι είναι μια περίεργη διαδικασία. Όλοι έχουμε σήμερα αυτό. Έτσι τουλάχιστον όμως με διαμορφωμένη κατάσταση όσον αφορά την νομιμοποίηση των εσταλμικών εγκαταστάσεων και το ότι πρέπει οι συνοτροπικές εκμεταλλεύσεις να έχουν άδεια λειτουργίας για να τύχουν όλων των ή όποιων τέλος πάντων ενισχύσεων γιατί και αυτές έχουν περιοριστεί δραματικά. Για το συγκεκριμένο ακροτεμάχιο, απλά πρόκειται για μία εκμετάλλευση από όσο τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί. Έχει και ιδιόκτητο χώρο δίπλα, ο οποίος ξέρετε, λόγω του ότι είναι εκτός σχεδίου, έχει περιορισμένη δυνατότητα κάλυψης, επεκτάθηκε στη θέση που είναι και στην δημοτική έκταση, η οποία φυσικά είναι και σε ένα τερματικό σημείο, θα λέγα. Δεν υπάρχει κάτι αποδυτικά από την δικιά του έκταση. Οπότε, γνωρίζοντας και όλη την διαμορφωμένη κατάσταση τα τελευταία 40-50 χρόνια, έτσι όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, πάνε χτίσει εκεί, πάνε χτίσει εκεί, και όλες οι σταθμικές εγκαταστάσεις, ή το 90% είναι στον αέρα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ταλαιπωρήσουμε αυτόν τον παραγωγό, εφόσον φυσικά μπορεί να βρει λύση στο πρόβλημά του μόνο με την εκπίστωση της έκτασης. Ορίστε, κύριος Καραπατζής, κύριος. Πάει η αρχή του συνδυασμού μας στην αρχή που έχουμε την προηγούμενη δραστηριότητα που ήμασταν και ήταν να υποστηρίζουμε τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου. Τώρα έχουμε την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, η οποία είναι ομόφωνα αρνητική. Σεβόμενοι όμως και τον επαγγελματία που θέλει να κάνει τον χώρο του, δεν θα καταψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε παρόν σαν συνδυασμός, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα δημιουργήσει κάποιος άλλος πρόβλημα. Γιατί άλλα πρόβλημα θα βάλουμε. Εμείς πάντως αναλαμβάνουμε τον πολιτικό κόστος στο χάρι στον εγώ που είμαι από την πέρα και ψηφίζουμε πάνω. Ωραία. Κύριε Σέντσι, κύριε Σέντσι. Αν η εμπίμηση και εμείς τον κύριο Τσαβαράκοβλου υπάρχει η θέση που είναι στο Δήμο και βρέχει με ένα έγκλημα. Δώσατε σταθμικές καταστάσεις σε μια περιοχή υψίστου κάτους. Και αυτό έγινε επί πολλά χρόνια. Βέβαια, έγινε το κτηνοτροφικό πάρκο, το οποίο μπορούσε να πάρει όλες τις σταθμικές εγκαταστάσεις εκεί πέρα και με υποδότηση, δεν ξέρω από το Δήμο, από την Ομαρχία, από την Λόγο, οτιδήποτε. Η άποψή μου είναι αρνητική να πάρει όλες τις σταθμικές εγκαταστάσεις πέρα στο κτηνοτροφικό πάρκο. Ακούγοντας τους δύο άνθρωπους του Δήμου Καστρίδη και του κύριου Καραμαντζάκη, θέλω να σου πω το εξής. Ότι στον κύριο Καστρίδη, στον προεκλογικό σας πρόγραμμα, θα μιλήσετε τις χειρότερες χώρες και όλα αυτά.
δεν έχω σαν καθόλου. Στον πρώτο ένα μπατζάκι, αλλά τόσο λογική, ότι δεν μιλάμε με χαρακτιά σε λογική, ενώ συμβάλλει με την πράγματα. Την αγωνία του κτηνοτρόφου, εάν θα πάρει τον άδεια, να μπορέσει να καλέσει την οικογένειά του, τη γνωρίζετε, την ζείτε, ή απλά προσπαθείτε να εκτελήσετε πολιτικά κάτι. Γιατί όπως δεν λαμβάνουμε, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι το πολιτικό κομμάτι. Ο κύριος, ο κ. Χατζηδιάννης, είπε ένα άλλο θέμα, όντως σε κάποια χρόνια συμφωνούν, αλλά εσείς είναι δικό, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι το πολιτικό, την αγωνία της οικογένειας να τραβάει στην καθή. Και εδώ και σχεδόν ένα χρόνο περίπου, 8 μήνες, που είμαστε εδώ στο πόσο 6 μήνες, το μόνο που σε ενδιαφέρει για την Χατζηδιάννη είναι το πολιτικό κόστος και το πολιτικό κέντρο. Δεν μπορείτε ούτε να κερδίσετε ούτε. Εσύ κύριε Καρπαζάνη, καλό είναι να βοηθάτε όλους χωρίς να μιλάτε. Ωραία, κύριε Καρπαζάνη. Λοιπόν, δεν είπα να το ψηφίσω. Δεν θα ήμουν σε διάλογο με τον συνάδελφο και τον συμπαθώ. Και μ' αρέσει να το ψηφίσω. Αυτά είναι το συνάδελφο. Καλό είναι να μιλάω στο διάλογο. Ωστόσο όμως, καλώ σας το δικαίωμα που μπορείς εσύ έγινε ένα διάλογος, ένα τέταρτο που εσύ πάμε να πείτε και σαν τρίτη. Λοιπόν, δεν έχω πρόθεση να κάνω ένα διάλογο. Και ούτε είπα τι θα ψηφίσω ή δεν θα ψηφίσω. Απλά έκανα μια ερώτηση διαχειριστή για την οποία θα πάρει τη συμμετοχή του κλείνοντα. Από εκεί και πέρα. Τώρα τα αξιώσει του. Τώρα ψηφίζουμε. Τώρα γίνουν. Δεν μα έρχεται. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για να λύσουμε το πρόβλημα του συντηρητικού μα. Σε παρακαλώ, κύριε Αντρέα, σε παρακαλώ. Κύριε Αντρέα, σε παρακαλώ. Καταψηφίζω, κύριε Σταρτιλιάδη, ο κύριο Σταυρίδη, όρισε. Δηλαδή ο συγκεκριμένος δημότης δεν ήξερε ότι εκεί είναι η δημοτική έκταση. Και εφόσον το ήξερε, το να πηγαίνει κάποιος και να φέρνει την κατάσταση σε τέτοιο σημείο προτελεσμένων, εκδιάβαζε μια απόφαση γιατί ας πούμε η αγωνία της οικογένειας που λέει ο κ. Σούμερος, ο πραγματικός. Εντάξει. Σα παρακαλώ, λέει ο κ. Σαββίδη. Τι είπατε. Τι δημοτικό σύμβουλος. Αδημοτικό, συγγνώμη, εγώ. Άλλα, συγγνώμη, δεν κάνω. Συνεχίζεται στην εκδήλωση. Νομίζω ότι δεν είναι σωστά αυτή. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος δεν έπρεπε να σου πει, αλλά το ήξερε και το έκανε αυτό. Είναι παράδειγμα. Και εγώ στην τοπική κοινότητα έχει ψηφίσει αρκετά σε αυτό. Δεν είναι θέμα που θα πιάσει να ζούμε στο ίδιο με τον κερματία. Το θέμα είναι ότι πρακτικές σχολεί κάποιος για να προωθήσει το κερματικό την δουλειά του. Δεν είναι θέμα ότι θέλω να αγαπάσω κανένα. Ο κ. δεν γνωρίζει και εσείς. Οι εγκαταστάσεις είναι εκεί πάλι, είναι αρκετά χρόνια και είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που δυστυχώς ευτυχώς έχουν γίνει στο κοινό μας του χώρου. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Θα το διχάσει. Μόνο το κάνω δωρεάν, οπότε αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να το διχάσετε εσείς. Δεν καταλαβαίνω. Διχάσουμε τόσες εκφράσεις. Αυτή η έκταση πήρε σε κάποιον. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Κύριε συνάδελφο, ο Δήμαρχος έχει τον λόγο. Ο Δήμαρχος έχει τον λόγο. Κάποιες διευκρινήσεις νομίζω ότι πρέπει να Λάκα και νέος μπροστακός έχουν τον κύριο όγκο της ζωικής παραγωγής του Δήμου. Πλαγιάρη, Αραβισσός έχει και αυτή έτσι σημαντικό ζωικό κεφάλαιο και Αθλαποχώρη συμπληρώνουν τον όγκο τέλος πάντων το τόξο του Πάγκου, όπου υπάρχουν οι αγροτικές εκμετάλλευσεις. Οι κτηνοτροφικές, συγγνώμη. Δεν πιστεύω ότι περισσότερο από 10-20% σήμερα να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες και να έχουν άδεια λειτουργίας. Και η πρακτική, όπως είπα, ήταν αυτή εδώ. Δίνονταν ελευθέρας προκειμένου να γίνουν σταθμικές εγκαταστάσεις σε εκτάσεις είτε δημοτικές είτε του δημοσίου. Εάν λοιπόν φανούμε σκληροί σε εισαγωγικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση η οποία σας είπα ότι έχει και ιδιόκτητη έκταση και από την δυτική πλευρά υπάρχει μία ακόμη έκταση η οποία καταλήγει σε κάποιο ρέμα. Αναξιοποιητή θα μείνει ουσιαστικά αυτή εδώ η έκταση και για μας ως
Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι έτσι μια κίνηση ταλαιπωρίας απέναντι σε έναν παραγωγό. Που ξαναλέω, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα φτάσει στο ζητούμενο, στο να βγει δηλαδή η άδεια λειτουργίας, να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια τα οποία σημειωτών δεν ευνοεί η σημερινή νομοθεσία για να ξεπεραστούν. Έχει καταργηθεί το προεδρικό διάταγμα εκείνο του 1974, το 221, το οποίο μπορούσε είτε ο Δήμος είτε το Δημόσιο να παρακολουθεί μέχρι 4 στρέμματα για τη δημιουργία σταθμικών εγκαταστάσεων και τώρα τέλος πάντων με κάποιες έτσι εμβαλωματικές θα έλεγα λύσεις προσπαθούν να τακτοποιήσουν αυτούς εδώ τους ανθρώπους προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα οι βιολογικές τους εκμεταλλεύσεις, οι κοινοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις. Αλλά για αυτό που ακούστηκε, για το κτηνοτροφικό πάρκο, το κτηνοτροφικό πάρκο είναι μια υπόθεση 180 στρεμμάτων που αν αφαιρέσουμε έτσι τους κοινόχρηστους χώρους και μια ζώνη ασφαλείας που υπάρχει από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση, εκεί υπάρχουν 22 οικόπεδα τα οποία έχουν καταληφθεί όλα. Ναι, αλλά οι κτηνοτρόφοι νέου πυροτόπου και αχλαδοχωρίου είναι καμιά εξηταριά. Πού θα χωρέσουν όλοι εκεί στα 22 οικόπεδα. Μέχρι πάνω την Κρόμη έχει ακόμα. Λοιπόν, είναι περιορισμένη η έκταση και η δυνατότητα να δεχτεί την ομολόγηση. Ψηφίζουμε. Όπως είπαμε, συνδυασμός του κ. Παπα-Νικολάου παρόν, κ. Κατσικιάς καταψηφίζει, κ. Κατσαρή καταψηφίζει και ο κ. Ελευθερίων καταψηφίζει. Ο συνδυασμός του κ. Κασκαρίδη, ναι, κ. Παπαδοπούλου. Πραγματικά ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά των κτηνοτρόφων. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο άνθρωπος. Αλλά απ' την άλλη, θα σεβαστώ και την απόφαση του Συμβουλίου εκεί πέρα. Γιατί ξέρω ότι προβλήματα είναι πολλά. Και εδώ για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, κάποια στιγμή θα κούρεσαι μια σειρά όλα αυτά που προσβλέπει. Δεν κατάλαβα το τέλος της οδοσκοπημάτου. Αν θα είμαι σκληρή, που έλεγα να μετά, γιατί το έχασα. Βέβαια, αν είμαι σκληρή σε αυτή την απόφαση, έτσι και ξέρετε πότε σα. Του θα λέγατε σε κάτι. Θα πρέπει, λέω, αν πάρουμε σκληρή σε αυτή την απόφαση, όπου λόγω του ότι πάει καλά η εκμετάλλευση, έχει καλύψει τα περιθώρια τέλος πάντων δόμης. Τι θα πούμε, σταμάτα εκεί, μην προχωρά στην εκμετάλλευσή σου, τότε πρέπει να κάνουμε διοικητική αποβολή από όλους τους υπολείπους οι οποίοι έχουν σταθμικές εγκαταστάσεις μέσα σε δημοτική έκταση του δημοσίου. Ο άνθρωπος θέλει να είναι μισθός. Ορίστε. Εφόσον υπάρχει. Κύριε Σταυρίδη, ψηφίζετε ναι ή όχι. Αιτιολογήστε το ναι ή το όχι, πες ό,τι θέλετε. Δεν ξαναγίνομαι να κάνω διάλογο. Παρόν, κύριε Σταυρίδη, κατά πλειοψηφία. Πέμπτο θέμα, νομός του προπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Πέλασσου. Ο κύριος Μητροβάκης έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ζητούμε την ανανόηση του προϋπολογισμού του 2015 μετά από έτοιμα της τελικής υπηρεσίας σε τρεις κωδικούς. 361.000 για πλαγκοστρώσεις και πεζοδρομίες στην επέκταση της τοπικής κοινότητας Αραβισσού, 200.000 ευρώ για την ανάπλαση του πλατανότοπου που με παρεμβάσει διαστροφής και 50.000 ευρώ για την κατασκευή τάφου στο κινητήριο της Αγίας Παρασκευής. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Έχουμε διαγραφές από τον κύριο Σαντοβάλη. Έχουμε 12 αιτήματα για διαγραφή οφειλών από 32 έως 300 ευρώ. Και
και έχουμε και δύο αιτήματα για επαναβεβαίωση, διαγραφή και επαναβεβαίωση. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ο κόλλητος ο τύπος όρος αυτοκριστήτως της παρτέλης του κύριου Μητροπέδης. Υπάρχουν δύο αιτήσεις. Η μία είναι 20 και η άλλη 75 και 30. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ένα το θέμα υποβολή δήμος στο Ρασαφιέρι σε διαχωρήσεις του προκαταστημών για τις ανάγκες του Δήμου Πέρας. Εδώ έχει κάνει το δεύτερο γυμνάσιο που διαθέτει ένα αίτημα, 2 γιος και 10 παγκάκια, επίσης στο Παλέφτο, το Δημοτικό Σχολείο, 1 γιος και 6 παγκάκια. Ορίστε, κύριε Συνάδελφε. Μας δώσατε μια εισήγηση. Μας γράφετε στο θέμα εδώ πέρα, στο 9, υποβολή αιτήματο στο δασαρχείο ένταση για την κατηγορήση και οδοτικό για τι ανάγκε του Δήμου Πέρας. Και έχουμε εδώ πέρα παραχώρηση υλικού του Δημοτικού Σχολείου Παλαιφίρτου και του Γυμνασίου. Υπάρχουν και άλλα σχολεία που δεν έχει φέρει κανένα άλλο σχολείο. Μπορεί να φέρει. Γιατί να μην κάνουμε μια ενημέρωση. Εγώ ξέρω ότι επειδή είναι στο Σχολείο που μπορεί να είναι και δεν μπορεί να φέρει. Εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει ενημέρωση. Έχουμε κάνει και στο παρελθόν για όλα και διαφορήσει για δημοτικέ ενότητε εξορουμίου. Όπω είναι η διαδρομή να στρέψουμε του πόλει και κύριε Σεβέντε, ο πρόεδρο. Ναι, αυτό μπορούμε να το περάσουμε σήμερα και μετά μπορούμε να επανέλθουμε. Δεν έχουμε θέμα να επανέλθουμε. Ναι, δεν υπάρχει θέμα πολύ. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει τοπογραφικά. Θέλει να αναλάβει ο σύνολο των νέων και κρυμμόνων και τα πάνε και τα λοιπά. Η μεταφορά είναι δική μα. Αυτά τα δίνονται από το Ριάννη, υπάρχει ένα εργαστήριο στην Καραμπάκα. Πάνω στο δασαρχείο και τα δασαρχεία τα προωθεί. Όποιο σχολείο θέλει να κάνει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να έρθει στο επόμενο και στο αμέσω επόμενο σχολείο για να το περάσουν. Ψηφίζετε και συνάδελφε. Ναι, το ψηφίζουμε γιατί μα είναι σαν ένα εξωτερικό ποσό. Γιατί είπατε θα τα κάνουμε έτσι και μα πείσαν πολλά χρήματα. Αν το κάνουμε, θα το κάνουμε. Κατάλαβε. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ανανέωσε το πνευματικό δανειό πολιτικών αγορών. Κύριε Σεπιτροπάκη, έχει το λόγο. Είναι 6 περιπτώσεις. Είχε μια εκκρεμότητα στην κατάπτυξη των δικαιολογητικών. Έχουμε πάρει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αιτήσεις έχουν ελεγχθεί από την υπηρεσία. Θέλω να σας διαβάσω αναλυτικά. Συνέχισε περιπτώσεις. Συνήθιζουμε, ορίστε κύριε Δεσσάνη. Συνήθιζουμε, αλλά... Ναι. Δεν σας ακούμε το μικρόφωνο κύριε Δεσσάνη. Συνήθιζουμε ωστόσο να πείτε την υπηρεσία, γιατί δεν είμαστε δίθετοι. Το εγγραφείο και προφανώς το ξέχασε, δεν ξέρω γιατί πρόβο που ξαναγράφει. Δεν θα λέει στην εισήγηση πριν ληφθεί από την Συμβουλίου, θα αποφαθεί ο Δημοτικό Σύμβουλο και θα έχει εισήγηση. Αν όλα τα όσα έχει εισήγηση, θα αποφαθεί ο Δημοτικό Σύμβουλο. Αυτά τα πράγματα δεν θα τα δει. Θεωρώ ότι εκπαραγωγή. Γιατί είναι δικιά σα, κύριε Πρόεδρε, δεν κάνω σαν. Θεωρώ ότι θα έχει εκπαραγωγή στο Συμβούλιο και εγώ. Αν όλα τα όσα είναι το Δημοτικό Σύμβουλο. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Εδώ κατά θέμα χορήγηση νέων παραγωγικών αντιών πολιτών λαϊκών αγορών. Έχουμε τρεις περιπτώσεις. Είναι Γεωργιάδου Δέσσερα του Γεωργίου Κάρτος Γεννησόν, Πέγιος Αναστάσεως του Κωνσταντίνου Κάρτος Γεννησόν και Ξηνός Πέρτος του Γεωργίου Κάρτος Αγκλαδοχωρίου. Ψηφίζουμε ομόφωνο. Καθορισμός και χορήγηση αντιώσεις συνολικής σε τοπικές παραδοσιακές θρησκευτικές πανηγύρες Δήμου Πέρας Μαΐου 2015. Το λόγο έχει ο κ. Σουτροπολίτης. 6 εκδηλώσεις είναι τον Μάιο του 2015. Είναι στους Γαλατάδες, στη συνεργασία πάντα με την ΙΚΕΠΑ, τα Αμπελιώτικα, στο Αθεσσαλού, Ακρολίμνη, Κρόμνη και στα Εσόμενα. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 13ο ψήφισε για πόρο μισθό για παίκτη του πολιτισμού του Δικτύου σε διάφορε εκλογέ του Δήμου Πέρας. Είναι 6 πολιτιστικά σώματα πρόσωπο στο ελευθεροχώρι και ένα μέσα στην πόλη του Γενισό. Αντίστοιχα 400 ευρώ και 58 ευρώ. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Διάφορε αιτήσει έχουμε. Έχουμε την καινοτομία των κουλίων, η οποία θα γίνει 17 Κυριακή, 17 Μαΐου του 2015. Το ερωτηματολόγιο, πόσο κάνουμε, κύριε Δημήτρη? Περίπου 1.000 ευρώ. Είναι τα αγαθοκούλια, το οποίο θα γίνει 30 Τετάρτου, θα πάρει σήμερα 1.000 ευρώ για μπουζάκια. Αναμνηστικά,
85 ευρώ. Μαυροκαλυβίδια γίνεται 2015, γίνεται στο χωριό Ξό, στο Δημοτικό Σχολείο, συμπεριλαμβάνει ποδοσφαιρική αγώνες. Θα είναι τα χωριά Δημοτικό Σχολείο Μιλισσίου, Καριώτσα, Νέο Μιλωτό, Παλιό Μιλωτό, Πουλάκα, Σεκροδοφορείο, Πλαγιαρίο, Αμπιουσού, Αμπιλό και Αξού. Το ποσό το οποίο θα κυβερνηθεί είναι 550.000 ευρώ. 550 ευρώ. Τώρα είμαστε και δύο μακροσμένοι. 550 ευρώ. Θα το ψηφίσατε και και υπάρχει δήμος πέρας διοργάνων για πέμπτη συνεχή χρονιά υπέρα της ηγέσης ή η δράση της οποίας στην ανάπτυξη της παραδοσιακής γαστρονομίας τα έξοδα παραπάνω σε πίνους ενέχουν σε 4.500 ευρώ. Αυτά. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Μια παρατήρηση είναι πολύ στο για το κομισμό στο πρώτο τελευταίο θέμα. Οι λάμπες της ανάπτυξης θα έχει κλεισί. Αυτό δεν μπορεί να κάνει. Είναι και αυτό, ας πούμε, ένας τρόπος οικονομίας όταν. Οι λάμπες λέτε δημοτικός φωτισμός που είναι στη ΔΕΗ ή τα πράγματα. Α, δημοτικό φωτισμό. Και σβήνουν 7,5. Πάμε την ημέρα σε οικονόμηση 7 ευρώ τα φώτα φέτος. Ναι, αλλά δεν το είπε. Περιμένουμε την μέρα και να δει.